τις επιθεωρήσεις που θα γίνονται στους χώρους εργασίας. Καλή σας ημέρα, κυρία Τσουλόφτα. Καλημέρα σας, καλημέρα και στους τηλεθεατές σας. Ακούσαμε και από τον κύριο Αντωνίου, κυρία Τσουλόφτα, και από τον κύριο Γεωργίου ότι έχει πάρα πολύ καλές εκτόσεις από Δευτέρας. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό ενδεχομένως να αυξήσει και την ανάγκη των πολιτών να επισκεφθούν τα μαγαζιά. Θέλω να πούμε όμως για τους δικούς σας ελέγχους και τις δικές σας επιθεωρήσεις, πού θα γίνονται και σε ποιους. Ναι. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει αναλάβει να συνεισφέρει σε αυτήν τη μεγάλη προσπάθεια να σώσουμε όχι μόνο την Κύπρο μας, αλλά όλον τον κόσμο, έτσι. Μέσα από έλεγχον, ειδικά στους τομείς του λιανικού εμπορίου και περιλαμβανομένων των μεγάλων υποστατικών και ειδικά των εμπορικών κέντρων. Άρα εκεί θα γίνουν επιθεωρήσεις από εμάς στοχευμένες, όμως δεν επιθεωρούμε μόνο εμείς στο λιανικό εμπόριο, αλλά επιθεωρούν και άλλες υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα η Υπηρεσία Προστασίας των Καταναλωτών του Υπουργείου Εμπορίου. Επίσης, εμείς θα στοχεύσουμε τις επιθεωρήσεις μας στον κατασκευαστικό τομέα, δηλαδή στα εργοτάξια. Στις στέγες ευγυρίας, και εκεί πάλι δεν επιθεωρούμε μόνο εμείς, αλλά γίνονται και επιθεωρήσεις και από την αρμόδιες υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας και άλλους επιθεωρητές του Υπουργείου, και παράλληλα στις περιπτώσεις που γίνονται επιθεωρήσεις για οποιοδήποτε άλλο λόγο που εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, δηλαδή για διερεύνηση ατυχημάτων, για να εκδώσουμε άδειες για υγραέριων, για αποθήκευση υγρών πετρελοειδών ή για επιθεωρήσεις μηχανημάτων και άλλα, ελέγχονται οπωσδήποτε και η συμμόρφωση του εργοδότη ή στα μέτρα που αφορούν την διαχείριση του κινδύνου και περιορισμό της εξάπλωσης από τον κορονοϊό, και ειδικά θα γίνεται έλεγχος στον υποχρεωτικό εβδομαδιαίων έλεγχο με τις διαγνωστικές εξετάσεις ταχείας ανίχνευσης, δηλαδή τα rapid test. Αυτό θέλω να μας το πείτε για να το ξέρουν. Ναι, βεβαίως. Πρέπει να το καταλάβουμε όλοι οι εργαζόμενοι, ότι εσείς μπορείτε να ζητήσετε να σας δώσουν τα rapid test, τα πότε έγιναν, βασικά αυτό, έτσι, και ανάλογα... Εμείς, ναι. Κατά ακρίβεια, εκείνο που θα ζητούμε να μας δίνουν είναι επικαιροποιημένων κατάλογων εργοδότης που τηρεί για το ποια άτομα εβδομαδιαία διεξάγουν αυτόν τον έλεγχο της ταχείας ανίχνευσης, τα rapid test. Από εκεί και πέρα τα μηνύματα που παίρνουν οι εργαζόμενοι και τα χαρτάκια που τους δίνουν με το αποτέλεσμα του rapid test πρέπει να τα έχουν διαθέσιμα σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ζητηθεί να επιβεβαιωθεί ότι τα στοιχεία στον κατάλογο είναι ορθά. Μάλιστα. Άρα θα πρέπει εκείνο το άσπρο το χαρτί που γράφει negative, γιατί αν γράφει positive αποκλείται να το έχουμε μαζί μας, γιατί δεν θα πάμε δουλειά. Πρέπει να το έχουμε πάντα μαζί μας. Το οποίο βεβαίως... Μαζί με το άλλο το έντυπο για την άδεια κυκλοφορίας. Δηλαδή, είναι το ένα το έντυπο της άδειας κυκλοφορίας του εργοδότη που καθορίζει τις ώρες που κάποιος εργαζόμενος δικαιούται να κυκλοφορεί και σε ποιες περιοχές. Και επίσης το άλλο το χαρτάκι που είναι το αποτέλεσμα του rapid test. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Τσουλόφτα. Να είστε καλά. Καλές επιθεωρήσεις. Και θα τα... Ευχόμαστε όλοι να συμπεριφερθούμε σωστά, γιατί είναι για το καλό όχι μόνο του κάθε ατόμου προσωπικά, αλλά και των επιχειρήσεων, της οικονομίας, του κόσμου όλου. Σίγουρα. Λοιπόν, και όταν βρίσκεται ότι υπάρχει κάποια παρατυπία, συγγνώμη, δεν σας ρώτησα, κυρία Τσουλόφτα, πώς προχωράτε, οι ποινές... Εφαρμόζονται τα μέτρα που προνοούνται από την νομοθεσία, που είναι η έκδοση και επίδοση εξώδικου, η έκδοση και επίδοση ειδοποίησης απαγόρευσης των εργασιών, και βέβαια υπάρχει και το μέτρο της ποινικής δίωξης εκεί και όπου θεωρείται ότι πρέπει να εφαρμοστεί. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.